Πίσημα και μοκό λιοντιάδε και κρατάω στα χέρια μου τα Outlier Pro, τη νέα πρόταση τη Creative στην αγορά των in-ear ασύρματων ακουστικών, τα οποία έρχονται σε μια δελεαστική τιμή των 90 ευρώ και υπόσχονται, τουλάχιστον όπως βλέπουμε τους αριθμούς, πάρα πολύ καλή ποιότητα ήχου, μπαταρίας και αντοχής, όπως βλέπουμε εδώ, έως 60 ώρες συνεχόμενης μουσικής. Αυτό πρέπει να το δούμε. Bluetooth 5,2, έχουν IPX5 προστασία τουλάχιστον από υδρότα ή σταγόνες νερού, δουλεύουν με Siri και Google Assistant, έχουν 6 μικρόφωνα, 3 σε κάθε ακουστικό και τουλάχιστον η Creative υπόσχεται τρομερό noise cancelling αλλά και τρομερή ποιότητα ήχου, κάτι που θα δούμε στο αναλυτικό review. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο unboxing. Πώς ανοίγει, από εδώ, ωραίο κουτί. Εδώ βλέπουμε έναν οδηγό για το πώς θα συνδέσουμε τα ακουστικά, πώς θα φορτίζουμε κλπ. Και εδώ έχουμε τα ακουστικά. Υποτίθεται από εδώ θα μας βοηθήσει. Δεν μας βοηθάει και τόσο. Στα βγάλουμε με τον παράδοτο τρόπο. Αρχικά να πω ότι τουλάχιστον η φόρτιση είναι μεγάλη. Σε ένα bronze χρώμα περίεργο. Ωραία. Τουλάχιστον, ναι. Ωραία αίσθηση, αλλά πολύ μεγάλα, πολύ χοντρά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά είναι υπερβολή λίγο θα έλεγα. Α, και με το slide βάζουμε τα ακουστικά. Για να δούμε και τα ακουστικά. Βασικά, για να δούμε τι άλλο έχει πρώτη συσκευασία. Ναι, ένα USB Type-C σε USB Type-A και κάποια ear tips. Α, 4 ear tips, λογικά διαφορετικού μεγέθους, για να τα προσαρμόσετε στο δικό σας αυτή. Ωραία. Manual. Ναι. Πληροφορίες και τα σχετικά. Ωραία. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη, να δούμε λίγο και τα ακουστικά. Τα οποία έχουν και πάνω δικά τους ear tips, οπότε έχουμε σύνολο 6 ear tips, 3 για κάθε ακουστικό. Και είναι πολύ μεγάλα, δεν ξέρω. Είναι υπερβολικά μεγάλα θα έλεγα, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι άνετα στα αυτή για πολλή ώρα. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πιστέψουμε ότι η Creative πλέει την αλήθεια με τις 60 ώρες ακουστικό, 60 ώρες μπαταρίας. Αν υποθέσουμε ότι το κάθε ακουστικό προσφέρει 15 ώρες υποτίθεται συνεχόμενης μπαταρίας και μετά φορτίζουν εδώ. Οπα. Για να δούμε. Α, μπαίνουν μαγνητικά και φορτίζουν απλά. Είναι λίγο υπερβολή η συσκευασία να τα λέμε και αυτά. Και είναι αρκετό το βάρος, δεν ξέρω. Εδώ λογικά είναι touch sensitive περιοχή. Αυτή λοιπόν ήταν μια πρώτη επαφή με τα Creative Outlier Pro. Περισσότερα στο αναλυτικό review μας στο PC Mag. Bye bye!